Αγαπητοί καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους επικοινωνούμε μαζί μας διαδικτυακά. Καλησπέρα σε όσους είναι στην αίθουσα και πιο πολύ καλησπέρα στον κύριο Παπα-Νικολάου που μας κάνει τιμή σήμερα να είναι μαζί μας για ένα θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και εξαιρετική σημασία. Καλησπέρα και στον κύριο Φίλο, τεχνολόγο μηχανικό και μεταδρακτορικό ερευνητή από το αδελφό εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής και Απεικονιστικών Τεχνολογιών. Αλλά να προλογίσω τον ομιλητή μου, γιατί δεν τον ξέρει, αν και πολλοί όσοι έχουν στα ευρωπαϊκά συνέδρια τον έχετε συναντήσει. Ο κ. Παπα-Νικολάου είναι principal investigator σε ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό κέντρο, το Σαμπαλινό Foundation Research Center στη Λισαβόνα. Αλλά έχει και εξαιρετικές συνεργασίες με σημαντικά πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για το συγκεκριμένο θέμα που θα μας μιλήσει, είναι ίσως από τους πιο κατάλληλους στην Ευρώπη, ίσως και παγκοσμίως, που αφορούν τα ραδιόνιξ από την έρευνα στην κλινική πράξη. Γιατί έχει και τα δύο. Έχει σημαντική ερευνητική κατάθεση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι από τους ανθρώπους, επειδή είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του στο παρελθόν, που μπορεί να μεταφράζει, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, να γεφυρώνει το ερευνητικό αποτέλεσμα με την κλινική χρησιμότητα. Αυτό, σε αυτό το σημείο, πολύ λίγοι διακεκριμένοι επιστήμονες είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο ο κ. Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ λοιπόν, Νίκο, που είσαι μαζί μας σήμερα και περιμένουμε να ακούσουμε την ομιλία σου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Παναγιώτη. Προφανώς είμαστε πολύ καλοί φίλοι από τα πολύ καλά λόγια που μόλις άκουσα. Να είσαι καλά και πραγματικά. Απολογούμε που δεν μπορώ να είμαι με φυσική παρουσία στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς άλλες υποχρεώσεις εδώ στη Λισαβόνα με κράτησαν μακριά, αλλά ελπίζω πως θα έχουμε ένα ενδιαφέρον μάθημα και σίγουρα θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, γιατί είναι κάπως περίεργο ένας μη ακτινολόγος να μιλά για τον ρόλο του ακτινολόγου, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσω. Θα κάνω την παρουσίαση στα ελληνικά, οπότε συγχωρήστε με αν θα έχω κάποια απώλεια έτσι, στη ροή, ειδικά των όρων κτλ. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά και βλέπετε τις διαφάνειες. Ελληνικά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα προφανώς είναι η ραδιομική και πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι στις δύο ομάδες τις οποίες διευθύνω, μία στη Λισαβόνα και την άλλη στο Royal Marsden στο Λονδίνο, ο προσανατολισμός που έχουμε είναι πολύ κλινικός και όχι επιστημονικός, να το πω έτσι. Προσπαθούμε δηλαδή μέσα από τα διάφορα projects που οργανώνουμε να σμπρώξουμε αυτήν την τεχνολογία όσο πιο κοντά γίνεται στην κλινική πράξη, αφού στην αρχή αναγνωρίσουμε βέβαια ποιες είναι οι προκλήσεις που κάποιος θα πρέπει να αντιμετωπίσει για να το κάνει αυτό με ασφαλή τρόπο για τους ασθενείς. Λοιπόν, ξεκινώντας, νομίζω πως είναι σε όλους γνωστό ότι υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζονται οι επιτυχημένες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και αυτή είναι η διαθεσιμότητα ικανοποιητικού αριθμού και ποιότητας δεδομένων, η αυξημένη υπολογιστική ισχύ που τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά με την ανάπτυξη του cloud, έχει γίνει πλέον προσβάσιμη σε μικρό κόστος και τέλος διάφορες βελτιώσεις σε επίπεδο αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Τώρα, αν κανείς έχει το βλέμμα του στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στην ογκολογία που είναι και η περιοχή στην οποία δραστηριοποιούμε, νομίζω πως απαιτείται η οργάνωση μιας ετερογενούς ομάδας ειδικών, όπου κάθε ένας από την πλευρά του μπορεί να συνεισφέρει στο συγκεκριμένο project. Βέβαια, ο επικεφαλής αυτής της ομάδας θα πρέπει να έχει γνώση
όχι μόνο των κλινικών προβλημάτων, αλλά και τεχνικών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Και εδώ έγκυται ίσως και μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν και τη γνώση σε κλινικό επίπεδο, αλλά και τεχνικές γνώσεις. Οπότε στα επόμενα 30 με 40 λεπτά θα αναφερθούμε στις βασικές αρχές της ραδιομικής. Θα περιγράψουμε μεθόδους, προκλήσεις και πιθανές λύσεις στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέχρι στιγμής. Και τέλος θα αναφερθούμε και σε κάποιες κλινικές εφαρμογές, πιθανές κλινικές εφαρμογές, καθώς επίσης το πιο σημαντικό κομμάτι για τους περισσότερους από εσάς είναι ποιος μπορεί να είναι ο ενεργός ρόλος ενός ακτινολόγου σε όλα αυτά τα projects ραδιομικής και τεχνητής νοημοσύνης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν απαντώντας σε ένα πολύ έτσι, πρωταρχικό ερώτημα. Τι ακριβώς είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης? Είναι μια απλή μαθηματική συνάρτηση, η οποία ουσιαστικά στην είσοδό της παίρνει μια σειρά από μεταβλητές, χ, και παράγει στην έξοδό της έναν αριθμό, ο οποίος συνήθως αποτελεί την πιθανότητα κάποιας οντότητας. Πιο συγκεκριμένα, για έναν ταξινομητή, ένα classification μοντέλο, όπως λέμε στα ελληνικά, δίνοντας την είσοδό του απεικονιστικά χαρακτηριστικά ή ραδιομικά χαρακτηριστικά, όπως ονομάζονται, τα οποία έχουν υπολογιστεί από μια συγκεκριμένη περιοχή σε εικόνες αξονικής τομογραφίας, μια βλάβη για παράδειγμα, το μοντέλο θα δυνητικά θα μπορούσε να μας δώσει την έξοδό του, την πιθανότητα η βλάβη αυτή να είναι κακοήθης ή καλοήθης. Αν βέβαια αυτό ήταν το σενάριο βάσει του οποίου εκπαιδεύτηκε. Τώρα υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες μοντέλων ανάλογα με το σενάριο της χρήσης τους. Τα πιο κοινά μοντέλα είναι τα προβλεπτικά μοντέλα, όπου κάποιος προσπαθεί να προβλέψει τη μεταβλητή εξόδου, ψ, διαμέσου μιας συνάρτησης F του χ, τροφοδοτώντας στην είσοδο του μοντέλου τις μεταβλητές εισόδου, όπως λέμε. Η συνάρτηση F του χ σε εισαγωγικά μαθαίνεται κατά τη φάση της εκπαίδευσης. Αυτό ακριβώς είναι ουσιαστικά η εκπαίδευση ενός μοντέλου. Ο καθορισμός της συγκεκριμένης συνάρτησης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα λεγόμενα διερευνητικά μοντέλα, στα οποία γνωρίζουμε μεν τις μεταβλητές εισόδου, όπως επίσης και την έξοδο, και προσπαθούμε να δούμε πώς μεταβολές στην είσοδο μπορεί να επηρεάσουν την τιμή της εξόδου μελετώντας τη συνάρτηση αυτή. Ενώ η τρίτη κατηγορία αφορά μοντέλα με τα οποία προσπαθούμε να καθορίσουμε τις τιμές της μεταβλητές εισόδου, που μπορεί να είναι ραδιομικά χαρακτηριστικά, αλλά κάλλιστα μπορεί να είναι και κλινικές μεταβλητές, το είδος της θεραπείας για παράδειγμα, που θα μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα ενός επιθυμητού γεγονότος, παράδειγμα ανταπόκριση στη θεραπεία, ή θα ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα ενός ανεπιθύμητου γεγονότος, παράδειγμα τοξική επίδραση μιας θεραπείας. Σε ποιου είδους λοιπόν προβλήματα κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης? Στα προβλήματα όπως αυτό που σας δείχνω εδώ, όπου θέλουμε να υπολογίσουμε για παράδειγμα πόσο μακριά από το αρχικό σημείο ένα σώμα που κινείται με γνωστή ταχύτητα και βρίσκεται σε γνωστό ύψος θα συγκρουστεί με το έδαφος, εκεί δεν υπάρχει η λογική της τεχνητής νοημοσύνης, απλά βάζουμε κάτω τις εξισώσεις και βρίσκουμε τη λύση με απλά μαθηματικά. Άρα λοιπόν αυτά είναι καλώς καθορισμένα προβλήματα με μικρό αριθμό μεταβλητών όπου δεν υπάρχει λόγος κανείς να μπει στον κόπο να αναπτύξει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα σε πιο σύνθετα προβλήματα τα οποία εμπεριέχουν πολλές μεταβλητές οι οποίες επιδρούν ταυτόχρονα και δεν γνωρίζουμε και με ποιο τρόπο άλλοι επιδρούν μεταξύ τους αλλά και με την μεταβλητή εξόδου, εκεί πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη, αρκεί βέβαια να υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα που μπορούν να υποστηρίξουν την άρτια εκπαίδευση αυτών των μοντέλων. Αν θέλουμε να δώσουμε κάποιους ορισμούς, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας όρος ομπρέλα που καλύπτει όλες τις τεχνικές και μεθόδους που μπορούν δυνητικά να μετατρέψουν έναν υπολογιστή ή μια μηχανή σε ένα έμπειρο σύστημα, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι προσπαθεί να μιμηθεί την ανθρώπινη νοημοσύνη.
η μηχανική μάθηση εν προκειμένου είναι η επιστήμη μέσω της οποίας επιτυχάνεται ο προηγούμενος στόχος, η εκπαίδευση δηλαδή των μηχανών, όπου οι μηχανές αποκτούν κάποιου περιορισμένου είδους ευφυΐα σε πολύ στενά πλαίσια, χωρίς να προγραμματίζονται από τον άνθρωπο. Τέλος, η βαθιά μάθηση, το deep learning, όπως λέμε, αποτελεί μια υποκατηγορία μεθόδων μηχανικής μάθησης, στην οποία γίνεται αποκλειστικά χρήση τεχνητών νευρονικών δικτύων, τα οποία προσπαθούν να μιμηθούν τον βιολογικό εγκέφαλο. Παραδοσιακά, λοιπόν, οι ακτινολόγοι προκειμένου να καταλήξουν στην διάγνωση μιας απεικονιστικής εξέτασης χρησιμοποιούν συνήθως ένα συνδυασμό της προηγούμενης εμπειρίας τους, της εκπαίδευσής τους, καθώς και της υποκειμενικής κρίσης τους. Αυτό που κάνουν στην ουσία είναι να συσχετίζουν απεικονιστικά πρότυπα με την παρουσία ή την απουσία παθολογίας στις εικόνες. Οπότε, ενδογενώς αυτή η προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών ακτινολόγων. Η υπολογιστική απεικόνιση, λοιπόν, είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση που έχει σαν πρωταρχικό στόχο την πρόσβαση σε πολύ περισσότερη ποσότητα πληροφορίας από αυτή που μπορεί να αξιολογήσει ο άνθρωπος. Θεωρητικά είναι πιο αντικειμενική και άρα πιο επαναλήψιμη. Παρόλα αυτά, ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα είναι ότι τα απεικονιστικά συστήματα είναι σχεδιασμένα κυρίως να παράγουν όμορφες εικόνες στο ανθρώπινο μάτι, παρά να δρούν ως συστήματα ποσοτικής ανάλυσης. Επίσης, υπάρχει και πολύ μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά τα πρωτόκολλα λήψης των ιατρικών εικόνων. Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση της ογκολογίας η βιοψία παραμένει η μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση και την κατηγοριοποίηση των νεοπλασμάτων, καθώς επίσης και για το σχεδιασμό της θεραπευτικής προσέγγισης. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι η βιοψία έχει σημαντικούς περιορισμούς, κυρίως λόγω σφαλμάτων δειγματοληψίας για τον ακριβή χαρακτηρισμό των νεοπλασμάτων αυτών, μιας και γνωρίζουμε ότι τα νεοπλάσματα, τυπικά χαρακτηριστικά των νεοπλασμάτων, είναι η χωρική ετερογένεια από την οποία χαρακτηρίζονται. Αντίθετα, η απεικόνιση παρέχει την δυνατότητα μη επεμβατικής αξιολόγησης, είναι μη καταστροφική μέθοδος, με αποτέλεσμα να μπορεί να εφαρμοστεί πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια της νόσου, αλλά προς το παρόν δεν προσφέρει μικροσκοπική χωρική διακριτική ικανότητα, γίνεται χρήση ακτινοβολίας σε κάποιες από τις μεθόδους, όπως την αξονική τομογραφία για παράδειγμα, και κυρίως βασίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις, όπως είπαμε πριν, με αποτέλεσμα να έχει χαμηλή επαναληψιμότητα. Σήμερα οι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης και η ραδιομική θεωρητικά έχουν τη δυναμική να δημιουργήσουν κλινική αξία για τον ογκολογικό ασθενή σε όλο το φάσμα της νόσησης, από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, στην πρώιμη διάγνωση, στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης σε αυτήν, έως και την παρακολούθηση μετά τη θεραπεία και τον υπολογισμό του κινδύνου τοπικής ή απομακρυσμένης υποτροπής. Το κλειδί όμως εδώ της επιτυχίας για την τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας δεδομένων, τα οποία έχουν επεξεργαστεί από ειδικούς και εμπειρογνώμονες και προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όχι κατά ανάγκη μόνο απεικόνιση, έτσι ώστε αλληλοσυμπληρούμενα να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μοντέλων τα οποία μπορούν να λύσουν δύσκολα προβλήματα σε όλο το φάσμα της κλινικής φροντίδας των ασθενών. Πριν εστιάσουμε λοιπόν, ας δούμε τι ακριβώς είναι η ραδιομική. Είναι ένα νέο ερευνητικό πεδίο της ιατρικής απεικόνησης που παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία περίπου, όπου εδώ συνδυάζονται ιδέες και τεχνολογίες από διαφορετικές περιοχές της επιστήμης, όπως οι υπολογιστές, η βιοιατρική μηχανική και προφανώς η ακτινολογία. Ο κύριος στόχος της ραδιομικής είναι η δυνατότητα λήψης προβλεπτικών και προγνωστικών πληροφοριών διαμέσου της χρήσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, με στόχο την ανάπτυξη και εκπαίδευση μοντέλων, τα οποία παρουσία βέβαια ικανού αριθμού δεδομένων μπορούν να αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν προβλέψεις και να βοηθήσουν τελικά στη λήψη κλινικών αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας των ασθενών.
Ένα τυπικό project ραδιομικής περιλαμβάνει διάφορες διακριτές φάσεις. Καταρχήν, ο ακτινολόγος ή ο ογκολόγος ή ο χειρουργός θα πρέπει να διατυπώσει το κλινικό πρόβλημα και το κλινικό ερώτημα, το οποίο θα κληθεί η ραδιομική να απαντήσει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να καθοριστεί η μεταβλητή που θέλουμε να προβλέψουμε. Συνήθως ονομάζεται target variable ή ground truth στην αγγλική βιβλιογραφία. Καθώς επίσης και τι είδους δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου για την εκπαίδευση του αλγορίθμου αυτού. Αμέσως μετά θα πρέπει αυτά τα δεδομένα να μετατραπούν σε χαρακτηριστικά ή features όπως λέγονται, τα οποία ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών μπορούν να εκπαιδευτούν είτε με χρήση τεχνικών κλασικής μηχανικής μάθησης, είτε με τεχνικές βαθιάς μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, στη φάση της προεπεξεργασίας των εικόνων, πριν εξαγάγουμε δηλαδή τα ραδιομικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να κανονικοποιήσουμε την ένταση του σήματος, να αποθορυβοποιήσουμε τις εικόνες μας και να εξαλείψουμε χωρικές ανομοιογένειες που μπορεί να οφείλονται σε καθαρά τεχνικούς λόγους και όχι στη βιολογία των ιστών. Θα πρέπει να κάνουμε επαναδειγματοληψία, ειδικά στον κάθετο προς τις τομές άξονα, διόρθωση της κίνησης και χρήση ενός κατοφλιού έντασης σήματος, προκειμένου να απομονώσουμε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Εδώ ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του λεγόμενου αλγορίθμου Bias Field Correction, N4. Είναι μια εικόνα TAF2 προσανατολισμού του προστάτη. Βλέπουμε λοιπόν στα αριστερά την εικόνα όπως αυτή βγαίνει από τον μαγνητικό τομογράφο. Στα δεξιά και στη μέση της διαφάνειας βλέπουμε μετά την εφαρμογή αυτού του φίλτρου. Εμφανώς το μάτι δεν είναι τόσο εύκολο να αναγνωρίσει κανείς την επίδραση αυτού του φίλτρου, αλλά αν αφαιρέσουμε τις δύο εικόνες θα δούμε ακριβώς ποιες περιοχές επηρεάζονται από αυτού του τύπου τα τεχνικά σφάλματα και δυνητικά θα πρέπει να διορθωθούν πριν την εξαγωγή των ραδιομικών χαρακτηριστικών. Μια άλλη σημαντική επεξεργασία που κάνουμε είναι η μετατροπή των γκρι τόνων σε διακριτές ομάδες τιμών που βασίζονται στο ιστόγραμμα και σε δύο παραμέτρους του ιστογράμματος, το λεγόμενο bin width και, τον αριθμό των bins ή των υποομάδων τέλος πάντων που χωρίζουμε τους γκρι τόνους. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο περισσότερη πληροφορία αναλύεται, αλλά και τόσο περισσότερο αυξάνεται και ο θόρυβος. Άρα, μειώνοντας τον αριθμό των bins, κάνουμε λίανση της εικόνας με απώλεια πληροφορίας. Γενικά, τα ραδιομικά χαρακτηριστικά μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτά που υπολογίζουμε εφαρμόζοντας προσυμφωνημένους μαθηματικούς μετασχηματισμούς, τα οποία βασίζονται κατά κύριο λόγο στην απεικονιστική υφή των ιστών, και σε αυτά που δημιουργούνται αυτόματα κατά τη διάρκεια βαθιάς μάθησης από κάποιο τεχνητό νευρονικό δίκτυο. Τα τελευταία, αν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός δεδομένων, έχουν μεγάλη απόδοση, αλλά έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα και αυτό είναι η αδιαφάνεια και η αδυναμία επακριβούς καθορισμού του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται. Είναι το λεγόμενο black box effect. Η κατηγορία λοιπόν των engineered ή handcrafted features, όπως λέγονται, μπορεί να διαχωριστεί σε αγνωστικά χαρακτηριστικά και σε σημασιολογικά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία βασίζονται στο μέγεθος, τον όγκο, τη μορφολογία, την ένταση σήματος των βλαβών και είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι ακτινολόγοι σχεδόν σε καθημερινή βάση όταν περιγράφουν μια εικόνα, ενώ τα πρώτα, τα αγνωστικά χαρακτηριστικά, είναι κυρίως αυτά που προέρχονται από διάφορες μήτρες απεικονιστικής υφής, όπως θα δούμε ευθύς αμέσως. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει η ιατρική απεικόνιση είναι το γεγονός ότι είναι ψηφιακή. Όλα τα καινούργια ιατρικά μηχανήματα παράγουν ψηφιακές εικόνες, οπότε μια εικόνα δεν είναι τίποτα άλλο από μια αλληλουχία αριθμών, την οποία πολύ εύκολα μπορούν οι μηχανές να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να την μετατρέψουν σε πληροφορία. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ραδιομικά χαρακτηριστικά.
τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία μας δίνουν αποκλειστικά πληροφορίες ως προς την φωτεινότητα των εικονοστοιχείων, πόσο άσπρος ή μαύρος μπορεί να είναι ένας ιστός, για παράδειγμα, ονομάζονται χαρακτηριστικά πρώτης τάξης και δεν είναι τίποτα άλλο από τις γνωστές μετρικές ιστογραμμάτων, όπως είναι ο μέσος, ο διάμεσος όρος, η τυπική απόκληση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή κτλ. Υπάρχουν 19, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά. Ένα δεύτερο επίπεδο ραδιομικών χαρακτηριστικών εστιάζει στη μορφολογία, το σχήμα, το μέγεθος, τον όγκο ή την επιφάνεια των βλαβών. Τέλος, στην καρδιά της ραδιομικής βρίσκονται τα λεγόμενα χαρακτηριστικά απεικονιστικής υφής, όπου με μια σειρά από μήτρες διαφόρων μεγεθών κάποιος μπορεί να εξαγάγει πληροφορία σε μικρές γειτονιές εικονοστοιχείων της βλάβης που εικάζεται ότι αντικατοπτρίζουν την ομοιογένεια ή την ετερογένεια σε τοπικό επίπεδο. Ας δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει για το Gray Level Coherence Matrix. Ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνεται μια τέτοια μήτρα είναι ο ακόλουθος. Αν πάρουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος, τότε εκεί μετράμε σε συγκεκριμένη διάσταση στο χώρο και σε συγκεκριμένη γωνία, για παράδειγμα πόσα ζευγάρια εικονοστοιχείων με την ένταση 15 έχουμε, πόσα 15-16, 15-17 και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε τοπικές ετερογένειες ή ομοιογένειες σε διάφορες αποστάσεις από ένα κέντρο, αλλά και σε διαφορετικές διευθύνσεις στο χώρο. Έχουμε λοιπόν την παράμετρο δέλτα και την παράμετρο α για τα δύο τελευταία. Συνολικά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο πλήθος ραδιομικών χαρακτηριστικών, 13 χαρακτηριστικά που αφορούν τη μορφολογία, 19 πρώτης τάξης χαρακτηριστικά, 28 για κάθε ένα είδος μήτρας απεικονιστικής υφής. Υπάρχουν 4-5 διαφορετικά είδη τέτοιων μήτρων και επίσης μπορεί κάποιος να εφαρμόσει όλα τα προηγούμενα με εξαίρεση προφανώς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και σε μια σειρά από επεξεργασμένες, φιλτραρισμένες εικόνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο τελικός αριθμός μπορεί να φτάσει τις μερικές χιλιάδες απεικονιστικά χαρακτηριστικά από μία συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Ας πάμε λιγάκι στις προκλήσεις. Μία από τις πιο σημαντικές λοιπόν που έχει κανείς να αντιμετωπίσει στη ραδιομική έχει να κάνει με τον περιορισμένο αριθμό δεδομένων. Δυστυχώς η απεικόνιση και η ακτινολογία γενικά δεν είναι από εκείνες τις ειδικότητες που έχουμε πληθώρα δεδομένων και αυτό μας δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Για να κατανοήσουμε λιγάκι και την κλίμακα και τη διαφορά σε σχέση με άλλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης όπου πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει αξία, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του περιεχομένου μιας φωτογραφίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση τέτοιων μοντέλων είναι της τάξης των εκατομμυρίων δειγμάτων, ενώ στη ραδιομική συνήθως εμείς έχουμε στη διάθεσή μας λίγες εκατοντάδες ασθενείς στην καλύτερη περίπτωση. Πέρα όμως από τον περιορισμένο αριθμό δεδομένων, ένα άλλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η επισήμανση των δεδομένων προϋποθέτει την κατάτμιση της περιοχής ενδιαφέροντος, το segmentation εν προκειμένου, που είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία και θα πρέπει να γίνεται από έμπειρους ακτινολόγους. Επίσης, υπάρχει και ένα θέμα όσον αφορά την ποιότητα της εικόνας, του θορύβου, των τεχνικών σφαλμάτων που ενδεχομένως να υπάρχουν στις εικόνες μας. Η ραδιομική λοιπόν ως μια μεθοδολογία που απαιτεί μεγάλο όγκο δεδομένων και ποικιλομορφία έχει σαν απαίτηση τη χρήση δεδομένων από περισσότερα από ένα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολυκεντρικές συλλογές δεδομένων οι οποίες θα μπορέσουν
στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, να προσομοιάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το επόμενο άγνωστο περιστατικό, το οποίο θα κληθεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να κάνει κάποια πρόβλεψη. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλά εμπόδια προς την κατεύθυνση αυτή που μόλις περιέγραψα, λόγω κυρίως νομοθεσιών όπως το GDPR που δεν επιτρέπουν την εύκολη και απρόσκοπτη ροή δεδομένων και εξωτερήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων εκτός του νοσοκομείου. Ίσως όμως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι οι ελλειπείς γνώσεις σε θέματα στατιστικής και μηχανικής μάθησης, κάτι που οδηγεί σε σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα. Πολλές φορές και ειδικά στις πιο πρώιμες δημοσιεύσεις που γίναν και από ακτινολόγους, υπήρχαν πολλά λάθη μεθοδολογικά, τα οποία οδήγησαν σε μία υπερεκτίμηση της πραγματικής απόδοσης των μοντέλων αυτών. Και ένας από τους λόγους που μπορεί κανείς να το καταλάβει αυτό είναι και το γεγονός ότι ελάχιστα από τα χιλιάδες μοντέλα που έχουν δημοσιευθεί ενδεχομένως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτή την εκθετική αύξηση σε επίπεδο δημοσιεύσεων στην ραδιομική και στην τεχνητή νοημοσύνη της ιατρικής απεικόνησης. Δυστυχώς όμως, όπως φαίνεται και σε αυτή τη διαφάνεια, η σημαντική πλειοψηφία των δημοσιευμένων μοντέλων ραδιομικής αποτελούν προσπάθειες με δεδομένα από ένα κέντρο και χωρίς την αξιολόγηση της γενικοποίησης των μοντέλων αυτών, σε περίπτωση που, για παράδειγμα, χρησιμοποιηθούν με δεδομένα ασθενών από άλλα νοσοκομεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμα είμαστε μακριά από την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς όλη αυτή την ερευνητική εμπειρία στην κλινική πράξη. Εδώ να σας δείξω και ένα οπτικό παράδειγμα, μιας και είστε ακτινολόγοι και ίσως καταλαβαίνετε περισσότερο από εικόνες παρά από λόγια. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια μαγνητική τομογραφία προστάτη. Ο ασθενής αυτός έχει μια ύποπτη βλάβη, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν καρκίνος στην περιφερική ζώνη. Στα αριστερά θα δούμε σε ένα μικρό βίντεο μια σειρά από διαφορετικά ραδιομικά χαρακτηριστικά και όπως βλέπετε, κάποια από αυτά όντως έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν στο επίπεδο της βλάβης αλλαγές στις τιμές τους, αλλά κάποια άλλα είναι τελείως, δεν δίνουν καμιά πληροφορία. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην μοντελοποίηση της ραδιομικής, το οποίο ονομάζεται και υπερπροσαρμογή ή overfitting, και βασίζεται στη μεγάλη ανισορροπία μεταξύ του αριθμού των διαθέσιμων δειγμάτων, ασθενείς, εξετάσεις κτλ. Και του αριθμού των πιθανών ραδιομικών χαρακτηριστικών που μπορούμε να εξαγάγουμε από κάθε έναν ασθενή ή εξέταση. Η ραδιομική λοιπόν επηρεάζεται, όπως και οι περισσότερες εφαρμογές μηχανικής μάθησης, από μια κατάσταση που ονομάζεται η κατάρα των πολυδιάστατων προβλημάτων, και έχει ως αποτέλεσμα την εκπαίδευση υπερπροσαρμοσμένων μοντέλων, τα οποία συμπεριφέρονται άριστα όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα σαν και αυτά με τα οποία εκπαιδεύτηκαν, αλλά αποτυγχάνουν να έχουν την ίδια καλή απόδοση όταν τα δοκιμάσουμε με προοπτικά νέα δεδομένα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τεράστια προβλήματα, μιας και η ιατρική απεικόνηση έως σήμερα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί τυποποιημένη και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον κατασκευαστή, το μοντέλο του μηχανήματος, αλλά και το ίδιο το εξεταστικό πρωτόκολλο. Άρα, ένα μοντέλο που εκπαιδεύτηκε με δεδομένα από τον αξονικό τομογράφο του ΑΧΕΠΑ, δεν θα αποδώσει το ίδιο καλά όταν χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από κάποιο άλλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος που κρατά ακόμα τη ραδιομική σε ερευνητικό επίπεδο και μόνο όταν μεγάλες σειρές ασθενών από πολυκεντρικές μελέτες γίνουν διαθέσιμες, αυτού του τύπου τα προβλήματα ενδέχεται να ξεπεραστούν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ομάδα μας στη Λισαβόνα έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο ραδιομικής,
όπου ανταλλάσσονται δεδομένα και εκπαιδεύονται ραδιομικές υπογραφές, έχοντας τον κατάλληλο αριθμό, αλλά κυρίως την ποικιλομορφία, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να περάσει στην κλινική πράξη. Δύο λοιπόν είναι οι μεγάλες κατηγορίες εφαρμογών. Είναι οι μέθοδοι ομαδοποίησης, όπου κάνοντας χρήση των λεγόμενων μη επιβλεπόμενων τεχνικών μηχανικής μάθησης, unsupervised learning στα ελληνικά, προσπαθούμε να αναλύσουμε τυχόν συσχετήσεις μεταξύ διαφορετικού είδους δεδομένων, π.χ. απεικονιστικά χαρακτηριστικά με γονιδιακές εκφράσεις. Και δεύτερη και ίσως η πιο διάσημη, τέλος πάντων, η πολύ χρησιμοποιημένη μεθοδολογία είναι τα μοντέλα ταξινόμησης ή παλινδρόμησης, classification ή regression models, όπου παραδείγματα, ας πούμε, είναι η πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία, η διαφορική διάγνωση, ο κίνδυνος τοπικής ή απομακρυσμένης υποτροπής, αλλά και η ανάλυση επιβίωσης των ασθενών. Θα σας δείξω μερικά παραδείγματα τώρα. Εδώ βλέπω μία τρίτη εφαρμογή στην ουσία, που έχει να κάνει με χρήση βαθιάς μάθησης και είναι αφενός η αυτόματη ανίχνευση, αλλά και η κατάτμιση ή segmentation των βλαβών. Εδώ βλέπουμε ένα τέτοιο παράδειγμα ανίχνευσης πνευμονικών όζων, αλλά και καρκινικών βλαβών, χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο βαθύ τεχνητό νευρονικό δίκτυο, το οποίο αναπτύξαμε εδώ στη Λισαβόνα, και παρέχει ένα AUC της τάξης του 90% για την ανίχνευση της βλάβης και προχωρά αυτόματα και σε κατάτμιση του όγκου όταν ο όγκος αυτός έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος. Η τυπική λοιπόν εργασιορροή στη ραδιομική περιλαμβάνει την κατάτμιση και τον καθορισμό των ορίων της περιοχής ενδιαφέροντος δυνητικά στις τρεις διαστάσεις από δύο ή περισσότερους ακτινολόγους. Και το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο σταθερά είναι τα ραδιομικά χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά εξαγάγουμε από αυτές τις μάσκες κατάτμησης τα ραδιομικά χαρακτηριστικά, εφαρμόζουμε μεθόδους προκειμένου από ένα μεγάλο πλήθος ραδιομικών χαρακτηριστικών να καταλήξουμε σε μία μικρού πλήθους ραδιομική υπογραφή, όπως την ονομάζουμε. Τα επιλεγόμενα ραδιομικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία τελικά έχουν και τη μεγαλύτερη δυνατή προβλεπτική αξία και είναι επαναλήψιμα. Εδώ λοιπόν μπαίνει η ανάγκη να έχουμε μάσκες κατάτμησης από περισσότερους από έναν ακτινολόγους. Και ουσιαστικά συνδυαζόμενα αυτά τα ραδιομικά χαρακτηριστικά με κλινικές μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του μοντέλου. Μερικές εφαρμογές έτσι πάρα πολύ γρήγορα, διότι από ό,τι βλέπω έχουμε φτάσει ήδη στη μισή ώρα. Ο πνεύμονας ίσως είναι η πιο χρησιμοποιημένη εφαρμογή με ραδιομική, όπου και σε επίπεδο διάγνωσης, σε πνευμονικούς όζους για παράδειγμα, αλλά κυρίως σε επίπεδο πρόβλεψης της ανταπόκρισης στη θεραπεία και σταδιοποίηση, αλλά και μελέτη των μεταλλάξεων EGFR, υπάρχουν αρκετές δημοσιευμένες εργασίες. Παρόλα αυτά, ένα από τα προβλήματα που έχουν όλες αυτές οι εργασίες είναι ότι αναφέρονται σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γενικοποιήσουν στο βαθμό που θα χρειαζόταν για κλινική εφαρμογή. Ας προχωρήσω λίγο γρήγορα. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπουμε μια σημαντική πιθανή κλινική εφαρμογή, που είναι η ανταπόκριση στην άνοσο θεραπεία, που μπορεί κανείς να δείξει ότι συγκεκριμένα ραδιομικά χαρακτηριστικά αλλάζουν τις τιμές τους, παρότι το μέγεθος και η μορφολογία της βλάβης δεν αλλάζει σημαντικά. Αυτά είναι αρκετά ευαίσθητα στο να προβλέψουν σωστά την ανταπόκριση στη θεραπεία.
Στον εγκέφαλο επίσης υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα, κυρίως στα γλιοβλαστώματα, αλλά και στην διαφορική διάγνωση μεταξύ της ψευδοεπιδείνωσης από την πραγματική υποτροπή, όπου υπάρχουν αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αλλά και πάλι ο κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις δημοσιευμένες μελέτες είναι ότι προέρχονται από μικρό αριθμό δεδομένων και από πολύ λίγα κέντρα. Βέβαια, η δυνατότητα συνδυασμού της εικόνας με άλλες περιοχές, όπως η γενομική, για παράδειγμα, ή η μοριακή βιολογία, επίσης ανοίγουν καινούργιες λεωφόρους όσον αφορά στην εκπαίδευση πιο ακριβών μοντέλων. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα ενός νεοπλάσματος του εγκεφάλου, όπου έχουμε κάνει κωδικοποίηση των τιμών ενός συγκεκριμένου ραδιομικού χαρακτηριστικού της εντροπίας, εν προκειμένου που δείχνει την παρουσία ή απουσία δομής σε επίπεδο τρισδιάστατου εικονοστοιχείου της βλάβης. Βλέπουμε λοιπόν οι κόκκινες περιοχές αφορούν περιοχές νέκρωσης, όπου η εντροπή αυξάνεται γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη δομή. Στο μαστό επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Εδώ βλέπουμε ήδη ένα μοντέλο 5 ετών που είχαμε παρουσιάσει νομίζω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, το οποίο κάνει αυτόματη κατάτμιση καρκίνου του μαστού σε μαγνητικές μαστογραφίες. Ξανά, η ίδια ιστορία. Ενώ υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όλα αυτά αναφέρονται σε πολύ μικρές ομάδες ασθενών, οι οποίες έχουν το πρόβλημα του selection bias σε μεγάλο βαθμό. Στον προστάτη τώρα, εδώ υπάρχουν αρκετές εξελίξεις και οι εξελίξεις αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με την παρουσία, ίσως κατ' εξαίρεση, repositories τα οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπου έχουν συλλεχθεί και φιλοξενείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός δεδομένων από ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Συγκεκριμένα προσωπικά συμμετέχω σε ένα από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το λεγόμενο Pro-Cancer Eye, στο οποίο έχουμε ήδη συλλέξει παραπάνω από 10.000 ασθενείς. Βάσει λοιπόν αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού δεδομένων, είναι εύκολη η εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ κανείς βλέπει στην πράξη αυτό που υποθέταμε στη θεωρία, ότι όσο περισσότερα data έχουμε, τόσο καλύτερα δουλεύουν τα μοντέλα μας. Εδώ βλέπουμε ένα μοντέλο αυτόματης αναγνώρισης της θέσης του προστάτη και ευθύς αμέσως κατάτμισης όλου του προστατικού αδένα. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο μοντέλο ανίχνευσης της βλάβης, όπου στην συμβατική απεικόνιση ΤΑΦ2 προσανατολισμού είναι αρκετά δύσκολο κανείς, να, εκτός αν είναι πολύ ειδικός, να αναγνωρίσει πού ακριβώς βρίσκεται η βλάβη. Εδώ δείχνουμε λοιπόν τις περιοχές όπου ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης αναγνώρισε μεγάλη πιθανότητα κακοήθειας, και με κίτρινο βλέπουμε τα όρια της κακοήθειας αυτής όπως αυτά δημιουργήθηκαν από την παθροανατομική εξέταση. Επίσης, το κομμάτι της πρόβλεψης του πόσο επιθετική είναι η νόσος στον προστάτη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος δημοσιευμένων εργασιών. Μία από αυτές είναι και αυτή που βλέπουμε εδώ από την ομάδα μας, όπου ίσως για πρώτη φορά δείξαμε ότι μπορεί κανείς να εξαγάγει ραδιομικά χαρακτηριστικά από ολόκληρο τον προστάτη και όχι μόνο από το index lesion, από την μεγαλύτερη σε μέγεθος βλάβη, και με αυτό μπορεί κανείς να προβλέψει συνολικά τον βαθμό επιθετικής νόσου. Τέλος, το γαστεντερικό σύστημα, κάναμε μια αρκετά καλή δουλειά με παραπάνω από 400 ασθενείς σε συνεργασία με ένα μεγάλο νοσοκομείο στο Παρίσι από την ομάδα της Βαλερή Βιλγκρέν, πολύ γνωστή στους ακτινολόγους για τη δουλειά που έχει κάνει και στο Πάγκρεας και στο ΙΠΑΡ. Εδώ λοιπόν αυτό που κάναμε ήταν να προβλέψουμε
σε ιστικούς, σε κυστικούς, σε κυστικά νεοπλάσματα του παγκρέατος, κατά πόσο ο βαθμός δυσπλασίας ήταν χαμηλός, ήταν η μία τάξη δεδομένων, ή ήταν, είχαμε υψηλή δυσπλασία ή και διηθητική κακοήθεια. Και τα μοντέλα ελέγχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και με δεδομένα από 50 διαφορετικά νοσοκομεία στη Γαλλία, μιας και το νοσοκομείο με το οποίο συνεργαστήκαμε είναι κέντρο αναφοράς και πάρα πολλοί ασθενείς είχαν ήδη κάνει τις αξονικές τους τομογραφίες αλλού. Οπότε πραγματικά η απόδοση αυτού του μοντέλου που ξεπέρασε το 75-80% είναι αρκετά ρεαλιστική, θα έλεγα. Τέλος, σε μια αρνητική δημοσίευση που είχαμε πάλι με την ίδια ομάδα από το Παρίσι, δείξαμε ότι παρότι υπάρχει ομοβροντία από δημοσιεύσεις σε σχέση με τα υπατώματα και το κατά πόσο ραδιομικές υπογραφές μπορούν να προβλέψουν το microvascular invasion, για παράδειγμα, δείξαμε λοιπόν ότι με τον σωστό μεθοδολογικό τρόπο και κυρίως με προοπτικά περιστατικά, η απόδοση των μοντέλων είναι πραγματικά υπερεκτιμημένη και η πραγματική απόδοσή τους είναι σαφώς μικρότερη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο χάσμα, το οποίο από τη μια ακούμε συνεχώς και στις ειδήσεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει ή έχει ξεπεράσει ενδεχομένως τις ανθρώπινες δυνατότητες, και από την άλλη βλέπουμε έναν ελάχιστο αριθμό μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να εφαρμόζονται στην κλινική πράξη. Και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, αλλά νομίζω πως ο κυριότερος λόγος είναι η απώλεια εμπιστοσύνης στα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε προκειμένου να μεγαλώσουμε τον αριθμό των εφαρμογών αυτών. Όπως ήδη είπαμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δεν επιτρέπει την ευρεία κλινική εφαρμογή αυτών των μοντέλων έχει να κάνει με τα data. Τα data τα οποία συνήθως συλλέγονται από έναν πολύ μικρό αριθμό νοσοκομείων στην προσπάθειά μας να μεγαλώσουμε το μέγεθος των data sets, πηγαίνουμε πολλά χρόνια πίσω, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε και εξετάσεις και εικόνες οι οποίες είναι ήδη παροχημένες, μιας και όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, η απεικονιστική τεχνολογία μεταβάλλεται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και στο ProCancer Eye έχει να κάνει με την αδυναμία του να επισημάνει κανείς με το ground truth, ας το πούμε έτσι, έναν τεράστιο αριθμό δεδομένων που απαιτούν όλα αυτά τα σύγχρονα και πολύ δημοφιλή μοντέλα βαθιάς μηχανικής μάθησης. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος με κάποιο μαγικό τρόπο μπορούσε να συγκεντρώσει 100.000 ασθενείς, για παράδειγμα, πώς θα ήταν εφικτό όλες αυτές οι εξετάσεις να επισημανθούν από ανθρώπους, από ειδικούς συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν δώσαμε μία λύση, ονομάζεται self-supervised learning, είναι μία νέα τεχνολογία, να το πω έτσι, όπου τα μοντέλα αυτοεκπαιδεύονται χωρίς την ανάγκη ο άνθρωπος να τους δίνει το λεγόμενο ground truth. Αυτό λοιπόν που δείξαμε είναι ότι τα μοντέλα αυτά στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχουν την ίδια απόδοση με fully supervised learning τεχνικές και πολλές φορές ξεπερνούν και αυτήν την απόδοση των fully supervised τεχνικών. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στο μέλλον και όσο αυξάνεται το μέγεθος των δεδομένων, τέτοιου τύπου τεχνολογίες θα μπορέσουν ενδεχομένως να μας δώσουν κλινική αξία. Ένα άλλο πρόβλημα έχει να κάνει με το validation. Συνήθως, αυτό που γίνεται είναι όταν έχουμε στην κατοχή μας ένα dataset, το χωρίζουμε σε υποομάδες, το μεγαλύτερο κομμάτι το κρατάμε για την εκπαίδευση του μοντέλου, έχουμε ένα μικρότερο κομμάτι για την ρύθμιση και τη βελτιστοποίηση κάποιων παραμέτρων του μοντέλου
Και τέλος έχουμε το εσωτερικό test set, όπως λέμε. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος μπορεί να έχει και ένα εξωτερικό test set προκειμένου να μπορέσει να κάνει μία πρόβλεψη για την απόδοση του μοντέλου αυτού. Αυτό όμως αφορά αποκλειστικά την τεχνική απόδοση του μοντέλου και όχι την κλινική απόδοση. Και εδώ υπάρχει μια καλώς ορισμένη μεθοδολογία που απαιτείται προκειμένου κάποιος να μπορέσει να καταλήξει στο συμπέρασμα κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αξία και για τους ασθενείς και για τους κλινικούς, αλλά και για τα συστήματα υγείας. Δυστυχώς, οι περισσότερες προσπάθειες μένουν μόνο στο πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο proof of concept, όπως λέμε, όπου χρησιμοποιούν μια καλά επιλεγμένη ομάδα ασθενών, εκπαιδεύουν το μοντέλο και τεστάρουν την απόδοσή τους. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει υπερεκτιμημένη απόδοση. Αυτό που πρέπει να κάνει κανείς είναι να χρησιμοποιήσει το αρχικά εκπαιδευμένο μοντέλο και να το εκθέσει σε prospective consecutive ασθενείς μέσα από μία diagnostic cohort study και μετά να οργανώσει μία randomized clinical trial όπου στους μισούς ασθενείς θα γίνει χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και στους άλλους μισούς με τυχεοποιημένο τρόπο δεν θα γίνει. Και θα μετρήσουμε τελικά ποια είναι τα clinical outcomes των δύο αυτών ομάδων για να καταλάβουμε και στην πράξη κατά πόσο αυτά μπορούν να βελτιωθούν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το θέμα του κόστους και κατά πόσο είναι cost effective η τεχνολογία αυτή και η χρήση της τεχνολογίας αυτής σε κλινικό επίπεδο. Το πιο σημαντικό λοιπόν πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ραδιομική και κατ' επέκταση στην πλειονότητα των προβλεπτικών μοντέλων είναι το γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα συνήθως αξιολογούν την δυνατότητα συσχέτισης των ραδιομικών χαρακτηριστικών και ενός συγκεκριμένου προκαθορισμένου clinical outcome, π.χ. το αν ανταποκρίνεται στη θεραπεία ή όχι ο ασθενής. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχουν confounding variables, οι οποίες δυνητικά επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται μία περιοχή, μία βλάβη, αλλά και το ίδιο το clinical outcome. Όταν λοιπόν αυτά τα confounding variables δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν συμμετέχουν στη μοντελοποίηση, τότε οδηγούμαστε στις λεγόμενες τυχαίες συσχετήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μοντέλα ραδιομικής, αλλά επειδή ακριβώς είναι τυχαίες, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να επαναλαμβάνονται και σε νέους ασθενείς. Άρα εκεί λοιπόν δημιουργείται το πρόβλημα και το κενό και για να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη συνθετότητα του προβλήματος έχουμε να κάνουμε επίσης και με την τεχνολογία, με τον κατασκευαστή, με το απεικονιστικό μηχάνημα, η οποία δυνητικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται τα ραδιομικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν είναι ένα αρκετά σύνθετο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να δει κανείς πιο ολιστικά και όχι με τη στήρα συσχέτιση μεταξύ των εικόνων και ενός κλινικού outcome. Βέβαια, ήδη έχει γίνει γνωστό και στη βιβλιογραφία ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού αποδείξεις και δουλειές ερευνητικές οι οποίες πηγαίνουν προς την σχέση αιτίας και αποτελέσματος, τα causal relationships, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν και κάτω από ένα πλαίσιο βιολογικής εξήγησης του τι ακριβώς αναπαριστούν αυτά τα ραδιομικά χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν, ακριβώς αυτό το ότι η ραδιομική και τα περισσότερα προβλεπτικά μοντέλα βασίζονται σε correlations και όχι σε causal insights, όπως λέμε, είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν γενικοποιούν και δεν μπορεί να είναι επαναλήψιμα αυτά τα μοντέλα.
Δύο λοιπόν είναι οι πιθανές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Η πρώτη είναι να παρακολουθούμε το μοντέλο μέσω κάποιου monitoring process, το οποίο ουσιαστικά θα δώσει τη δυνατότητα στο μοντέλο να είναι ενήμερο σε σχέση με τα σύγχρονα δεδομένα. Με την ίδια λογική που και οι ακτινολόγοι αλλά και όλοι οι γιατροί οφείλουν να παίρνουν CME credits και να παρακολουθούν τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης. Έτσι λοιπόν και τα μοντέλα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μην παραμένουν στατικά με γνώση την οποία αποκτήσανε κάπου, κάποτε, με κάποιο τρόπο, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν fine-tuning στα συγκεκριμένα δεδομένα που υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η δεύτερη πιθανή λύση είναι το να πάει κανείς σε μια τελείως διαφορετική θεώρηση στη ραδιομική, σε αυτό που ονομάζεται causal radiomics, το οποίο θα σας δείξω ευθύς αμέσως. Εδώ λοιπόν λέμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους ένα μοντέλο ραδιομικής μπορεί να αποτύχει. Μπορεί, για παράδειγμα, οι ίδιες οι εικόνες, τα input features, να αλλάζουν δραματικά, και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι να εκπαιδεύσουμε ένα μοντέλο με δεδομένα από μαγνήτες της Siemens και να το χρησιμοποιήσουμε με δεδομένα από μαγνήτες της Philips, για παράδειγμα, ή από ένα νοσοκομείο στο άλλο. Ενδεχομένως το ground truth να αλλάζει, δηλαδή το prevalence της νόσου κατά τη φάση της εκπαίδευσης να είναι τελείως διαφορετικό από το prevalence το σημερινό, ή ακόμα και το λεγόμενο concept drift, όπου η σχέση μεταξύ των input features και του target variable να αλλάζει δραματικά σε σχέση με το χρόνο. Όλα αυτά λοιπόν προϋποθέτουν την δυνατότητα κάποιος να μπορεί καταρχήν να παρακολουθεί την απόδοση του μοντέλου σε πραγματικό χρόνο και δεύτερον να φροντίζει προκειμένου να διορθώνεται και να γίνεται updated το μοντέλο με νέα δεδομένα. Εδώ υπάρχει και μία πρόσφατη δημοσίευση από το MIT, η οποία πραγματικά δείχνει ότι όταν ένα μοντέλο γίνει deployed σε production environment, όπως λέμε, στην κλινική πράξη στην περίπτωσή μας, τότε ξεκινά η αύξηση των λαθών και των σφαλμάτων, και μάλιστα όχι μόνο τα σφάλματα αυξάνονται σε σχέση με το χρόνο, αλλά αυξάνεται και η ποικιλομορφία των σφαλμάτων, το variability των σφαλμάτων. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά υψηλού ρίσκου κανείς να μην έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί αυτά τα μοντέλα, και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες πλατφόρμες, ονομάζονται MLOps στην τεχνική ορολογία, που επιτρέπουν ακριβώς την δυνατότητα παρακολούθησης των μοντέλων σε πολλαπλά επίπεδα. Ας προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν θέλω να φάω και το χρόνο του επόμενου ομιλητή. Νομίζω ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι σε αυτή τη διαφάνεια. Και εδώ λοιπόν δείχνουμε κάτω από το πρίσμα των causal radiomics ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ακτινολόγου. Υπάρχει ένα paradigm shift προς αυτό που ονομάζεται υβριδική μάθηση. Κατά την υβριδική μάθηση, εκτός από τα δεδομένα, απαιτείται στη φάση της εκπαίδευσης και της δημιουργίας ενός μοντέλου το να δοθεί η προηγούμενη εμπειρία και γνώση που αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι εκτός από τα data υπάρχει και αυτό το διάγραμμα, το αιτιοκρατικό διάγραμμα, direct acyclic graph, ένα παράδειγμα βλέπουμε εδώ, το οποίο ο πιο κατάλληλος να το δημιουργήσει και να το παρέχει στο μοντέλο είναι ο ακτινολόγος, είναι ο domain expert. Εδώ λοιπόν ένα τέτοιο διάγραμμα τι μας λέει? Μας δείχνει με ποιο τρόπο διαφορετικές μεταβλητές, είτε κλινικές, είτε μεταβλητές που άπτονται του προβλήματος στο οποίο δουλεύουμε, δυνητικά επηρεάζουν η μία την άλλη. Εδώ έχω ένα παράδειγμα από τον προστάτη. Εδώ προσπαθήσαμε να
δούμε causal μοντέλα σε σχέση με το disease recurrence. Και εδώ δείχνουμε, για παράδειγμα, ότι ο κατασκευαστής και το είδος του μοντέλου μπορεί να επηρεάσει την απεικόνηση και μόνο την απεικόνηση. Ενώ αντίθετα, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του ασθενούς μπορεί να επηρεάσει τον τύπο της θεραπείας που θα λάβει αυτός, καθώς επίσης και το νοσοκομείο στο οποίο αναφέρονται αυτοί οι συγκεκριμένοι ασθενείς. Υπάρχει λοιπόν ένα πλέγμα από σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος, οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στο μοντέλο, προκειμένου να μπουν κάποια constraints, έτσι ώστε το μοντέλο να μην του επιτραπεί να κάνει λανθασμένες προβλέψεις, assumptions στα αγγλικά, με συγχωρείτε που δεν μπορώ να βρω τους σωστούς όρους. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά ενός ακτινολόγου και το γεγονός ότι ο ακτινολόγος δεν θα πρέπει απλά και μόνο να κάνει την βρώμικη δουλειά όπως segmentation σε βλάβες, αλλά θα πρέπει να έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο αυτόν του να δώσει στο μοντέλο το prior scientific knowledge, το οποίο το μοντέλο προφανώς και αγνοεί. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι πολλές φορές λανθασμένα πιστεύουμε ότι αν κάποιος μπορεί με observational data, εκπαιδεύοντας ένα τέτοιο μοντέλο, να επηρεάσει το decision making process, αυτό είναι τελείως λάθος να το κάνει κανείς, για όλους αυτούς τους λόγους που ήδη έχουμε αναπτύξει. Αυτό που θα πρέπει να γίνεται όταν ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε ή να επηρεάσουμε την λήψη των αποφάσεων, θα πρέπει σίγουρα να συμπεριλαμβάνουμε causal μοντέλα στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο σημαντικό στοιχείο που αφορά και άπτεται της επιτάχυνσης της έρευνας στην κλινική πράξη έχει να κάνει και με άλλες παραμέτρους όπως το fairness, το universality, το traceability, το usability, το robustness και το explainability. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά αναπτύξαμε ένας μεγάλος αριθμός κέντρων αλλά και ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο τις αρχές του Future AI που είναι 54 recommendations και best practices στο κατά πώς κάποιος θα πρέπει να εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη σε κλινικό επίπεδο. Για όσους ενδιαφέρεστε υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα όπου δίνονται αναλυτικά πληροφορίες σε σχέση με τα guidelines αυτά. Τέλος, νομίζω πως θα πρέπει να γίνει σε όλους γνωστό ότι η ραδιομική και η τεχνητή νοημοσύνη, αντίθετα με το ρεύμα, δεν είναι ακόμα έτοιμες για μαζική κλινική εφαρμογή. Αποτελούν ακόμα ένα ερευνητικό πεδίο και προκειμένου να αλλάξει αυτό, θα πρέπει άλλου τύπου προσεγγίσεις να μπουν στο τραπέζι, όπως τα causal radiomics. Η ενεργή συμμετοχή των ακτινολόγων είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που ονομάζεται post-deployment data science θα πρέπει να μπει στο προσκήνιο και τέλος θα πρέπει όλοι να ικανοποιούμε best practices και βασικές αρχές, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να μην κάνουμε κακό στους ασθενείς. Και εδώ τώρα θέλω να κάνω quote έναν παλιό γνώριμό μας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τον καθηγητή Νικόλαο Σιαφάκα, ο οποίος δημοσίευσε σε ανύποπτο χρόνο το 2021 μια πάρα πολύ σημαντική εργασία, θέτοντας τον προβληματισμό κατά πόσο οι επιστήμονες που αναπτύσσουν και εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει και αυτοί με κάποιο τρόπο να δεσμευθούν στον όρκο του Ιπποκράτη, έτσι ώστε τα μοντέλα αυτά δυνητικά να μην κάνουν κακό στους ασθενείς μας. Και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησα λίγο παραπάνω, αλλά έχει να κάνει με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική ομιλία.
που ήταν πολύ περιεκτική, ήταν ολοκληρωμένη, ήταν σε πολλά επίπεδα, μας έμαθε πράγματα, μας έβαλε προβληματισμού, γιατί αγγίχθηκαν πραγματικά πάρα πολλά πράγματα με μία μόνο ομιλία. Εγώ σας ευχαριστούμε θερμά, αλλά δώσουμε ευκαιρία στον κύριο Φίλο να κάνει τα σχόλια. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ομιλία. Παρουσιάστε πραγματικά όλο το πλαίσιο της ανάλυσης με την ελληνική, μαζί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τους προβληματισμούς που υπάρχουν πάνω στο κομμάτι αυτό. Επίσης, θα ευχαριστήσω τον κύριο Ποσόπουλο για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο συγκεκριμένο μάθημα. Όντως, η ραδιονική έχει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αυτό κυρίως λόγω της πληθώρας των δεδομένων που υπάρχουν. Το DICOM έχει βοηθήσει να είναι αποθηκευμένα δεδομένα τα οποία μας βοηθούν να ανατρέξουμε σε παλιά αποθετήρια και να ανακτήσουμε δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνά μας. Στον καρκίνο, όπως είπατε, είναι ένα τομέας ανάπτυξης και εφαρμογής της ραδιονικής. Κάποια σχόλια αφορούν κυρίως τους... και οι προβληματισμοί δικοί μου είναι πώς μπορούμε να πείσουμε τους γιατρούς να χρησιμοποιήσουν τη ραδιονική για να την εφαρμόσουν στην κλινική πράξη. Εμείς, σαν μηχανικοί, μας αρέσει να φτιάχνουμε μοντέλα μηχανικής μάθησης και να χρησιμοποιούμε μαθηματικά εργαλεία για να προβλέψουμε κάποια πράγματα. Ωστόσο, πρέπει να σταθούμε κυρίως στο θέμα των repositories, δηλαδή το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μεγάλα αποθετήρια δεδομένων. Ήδη, όπως είπατε, υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα του Procancer RISE, το οποίο συμμετέχετε, το INSEE, το οποίο συμμετέχει στο εργαστήριό μας με την κυρία Κουμπαρδά σαν υπεύθυνη, και η οποία προσπαθούμε να μαζέψουμε δεδομένα όλα αυτά τα project για να εκπαιδεύσουμε τους αλγορίθμους μας. Φυσικά υπάρχει το θέμα των προσωπικών δεδομένων, πώς γίνεται η ανωνυμοποίηση και πώς διαμοιράζουμε δεδομένα. Εδώ, βέβαια, το τεχνικό αυτό πρόβλημα αντιμετωπίζεται από ορισμένα project σαν την κατανημμένη ανάλυση, πώς δηλαδή μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα μοντέλα μας σε δεδομένα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο, χωρίς να αφήνουμε το κέντρο και να επανεκπαιδεύουμε τα δεδομένα μας σε δεδομένα τα οποία βρίσκονται σε άλλα κέντρα, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρεται αυτή η πληροφορία. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα στην δημιουργία των μεγάλων αποθετηρίων, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η ομογενοποίηση των δεδομένων, γιατί χρησιμοποιούνται διαφορετικά πρωτόκολλα λήψεις των εικόνων, διαφορετικοί vendors, διαφορετικά τεχνικά, μικρά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την εικόνα, οπότε πρέπει να το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη στο πώς γενικεύουμε τα μοντέλα μας. Όπως επίσης πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων, την ακρίβεια των μοντέλων μας. Γιατί, όπως είπατε, τα ραδιονικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με την περιοχή την οποία έχει σημειώσει ο κλινικός γιατρός για να εξαρθούν τα χαρακτηριστικά αυτά. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα inter-observer or intra-observer variability, δηλαδή πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται και πώς κάνουμε το validation σε δεδομένα τα οποία είναι τελείως ξένα από αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση. Για την εκπαίδευση. Οπότε πρέπει να πείσουμε τους γιατρούς ότι τα μοντέλα που δημιουργήσαμε είναι αξιόπιστα και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Οπότε οι γιατροί, όπως και οι περισσότεροι, βλέπουν τα μοντέλα μηχανικής μάθησης και κυρίως τα μοντέλα μαθητικής μάθησης σαν ένα μαύρο κουτί. Δηλαδή δεν μπορούν να. Δεν ξέρουν αν θα πρέπει να το εμπιστευτούν, είναι τελείως μαθηματικός ο τύπος. Οπότε το θέμα του explainability και το fairness, το οποίο δημιουργείται, είναι από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία έχει να κάνει με την ανάλυση της ραδιονικής. Αυτά είναι κυρίως τα κομμάτια της ανάλυσης με τη ραδιονική που μας απασχολούν και εμάς σαν εργαστήριο και όλη την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τη ραδιονική. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που μας δώσετε τη δυνατότητα να ακούσουμε τόσο ωραία ομιλία, κάλυψε όλα τα κομμάτια που εμπλέκονται με την ραδιονική. Ευχαριστούμε κύριε Φίλο για τα σχόλιά σας, τα πολύ μεστά. Να απευθυνθώ είτε στους συναδέλφους που μας παρακολουθούν διαδικτυακά, όποιος θέλει μπορεί να κάνει unmute και να κάνει την ερώτησή του, είτε στους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ, να κάνουν οποιοδήποτε τύπο ερώτηση ή σχόλιο. Το θέμα νομίζω είναι τόσο μεγάλο και ανοιχτό, που μπορεί κανείς να είμαι σίγουρος ότι ερωτήματα υπάρχουν. Επομένως, μην διστάσετε να τα απευθύνετε
Γιατί έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο ή τον κατάλληλο το δρόμιο για να τα πατήσουν ή να τα προσεγγίσουν. Κάποια ερώτηση τώρα. Λοιπόν, είχαμε να κάνω μια ερώτηση εγώ. Είχαμε το συνέδριο πρόσφατα το Αμέρικο Αριστόντιο Medical Forum και κάνατε μια εξαιρετική ομιλία. Η παραμονή του συνεδρίου ήταν ένα πολύ καλό φοιτητή που τέλειωσε με πολύ ψηλό βαθμό στην ιστορία για να μου πει: εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά μην κάνω μια δουλειά που θα τη χάσω. Διότι διαβάζει για τη φύση, δεν θέλει τα λεφτά. Του είπα: κοίταξε να πει, εγώ να μην σου απαντήσω. Γιατί αν σου απαντήσω για το μέλλον, μάλλον θα πέσω έξω. Εγώ με το ζόρι ξέρω το δικό μου. Έλα αύριο στις συγκεκριμένες Σέσπιο να ακούσεις ανθρώπους ξέρουν καλύτερα. Στο τέλος λοιπόν του Σέσπιο, στο διάλειμμα μάλλον, γιατί μετά είχαμε άλλο Σέσπιο, σε ένα διάλειμμα κάποια στιγμή λοιπόν, είδα ότι είχε παραμείνει μέσα στην αίθουσα και το ρώτησα του λέω πώς θα βρεις. Και μου απάντησε θα αργήσει. Εμάς η ερώτηση προς εσάς είναι γιατί εδώ το αγροτήριο είναι νέοι, και εσώ είναι συνάδελφοι δικοί μου. Χωρίς να μπορείτε να ξέρετε. Χωρίς να σας ρωτήσω αν έχετε κάνει προβλεπτικό μοντέλο για το πότε η ραδιομική θα εφαρμοστεί στην κλινική πράξη. Θέλω το φίλο σας, την αίσθηση, πώς βλέπετε αυτή την ιστορία να εξελίσσεται μέχρι να φτάσει στην κλινική πράξη. Και σας το λέω, θα ζητώ να κάνετε λίγο το μάντι, όχι όντας μάντις, αλλά έχοντας εισιτήριο, γιατί πολλά πράγματα τα έχουμε δει να εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Είχαμε την ευκαιρία και έχουμε δει πώς, ας πούμε, με μοντέλα επενδυτή των ουσίων κάνει ένα εξαιρετικό segmentation. Το οποίο συστήκονται ότι είναι η εγκαρία του τεχνολόγου. Ναι, αλλά έχουμε δει πόσο εξαιρετικά segmentation γίνονται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με μοντέλα επενδυτή των ουσίων. Πώς εφαρμόζονται τα μοντέλα επενδυτή των ουσίων και βλέπει κανείς πόσο βελτιώνει τη ποιότητα εικόνα, πόσο ελαττώνεται ο θόρυβος, πόσο ελαττώνεται τα άκρυπτα. Που πείθουν, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά σε εξαιρετικά γρήγορα. Και σου δίνουν μια ενθάρρυνση. Απ' την άλλη, μας είπατε και τις δυσκολίες που ως ένα βαθμό τις αντιλαμβάνουμε. Και μας είπατε και τις διεξόδους. Το time and learning ή το να βρίσκουμε πάντα την αιτία πίσω από την ερμηνεία που μας δίνει η ραδιομική, που βέβαια στο δικό μου μυαλό αντανακλούν νέα επίπεδα δυσκολιών. Και αν κάνει το hybrid learning, προφανώς θα βάλετε τον υπογεισμό, τον υπογεισμό και την εμπειρία του ανθρώπου που θα κάνει τον υποτιθέμενο έλεγχο, θα ανοίξετε νέο πεδίο ασάφειας, που υποτίθεται ότι η ερευνητική ήρθε για να εξαλείψει αυτή την ασάφεια και αυτή την υποτιθεμενικότητα. Επομένως, ο δρόμος, κάθε φορά που κάνει κανείς ένα χιλιόμετρο, καταλαβαίνει ότι υπάρχουν άλλα καινούργια 100.000 που δεν τα έχει δει. Αλλά θέλει, μπορεί να είναι, δεν έχει σημασία. Εγώ θα ήθελα την ερώτηση στον συνάδελφο που θέλει να αποφασίσει αν θα γίνει τεχνολόγος. Νομίζω πως καταρχήν ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ενιαία. Εξαρτάται για ποια χρήση μιλάμε. Ήδη πολύ σωστά είπατε ότι στα μοντέλα segmentation βλέπουμε ήδη να δημιουργείται αξία και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν είναι απροσδόκητο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένα segmentation μοντέλο δεν είναι τίποτα άλλο παρά classification σε επίπεδο pixel. Δηλαδή φανταστείτε ότι προκειμένου να κάνω segment μια περιοχή, ένα τρισδιάστατο όγκο, μπορεί να έχω κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες data points από μία και μόνο εξέταση. Ενώ αντίστοιχα για ένα προβλεπτικό ή προγνωστικό μοντέλο, έχω ένα data point ανά ασθενή. Άρα λοιπόν αμέσως βλέπει κανείς τη διαφορά μεγέθους μεταξύ των δύο διαφορετικών χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια υπεραπλούστευση. Ξέρετε, υπάρχουν δύο συστήματα με τα οποία ο ανθρώπινος εγκέφαλος παίρνει αποφάσεις. Το σύστημα 1 είναι αυτό που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι και είναι αυτό το οποίο κάνει πολλές φορές λάθος εκτιμήσεις γιατί δεν του δίδεται ο κατάλληλος χρόνος να το σκεφτεί καλύτερα. Και το σύστημα 2 που είναι ίσως για πιο
μεγάλου κόστους αποφάσεις που κάποιος το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται δεύτερη φορά. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής φαίνεται, τουλάχιστον στις προβλέψεις που πιστεύουν οι περισσότεροι, επικρατεί το σύστημα 1. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε σε βάθος πώς ακριβώς αυτά τα μοντέλα θα ενσωματωθούν. Και πολύ φοβάμαι, και τώρα αυτή είναι η κριτική στο μη ακτινολογικό χώρο, στον χώρο των ανθρώπων που αναπτύσσουν αυτά τα μοντέλα, πολύ φοβάμαι πως είναι πολύ μονολιθική η προσέγγιση τους στο κατά τι, στο κατά πόσο ένα μοντέλο είναι άξιο να προταθεί και να χρησιμοποιηθεί ή όχι. Ένα από τα προβλήματα που είδαμε στα πολλά calls που κάναμε μεταξύ εμπειρογνωμόνων προκειμένου να φτιάξουμε αυτά τα recommendations και τα best practices στο future AI ήταν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άμεση σχέση με το χώρο της ακτινολογίας, πολλές φορές μπερδεύουν μια αξονική τομογραφία με μια μαγνητική, για τέτοιου τύπου ανθρώπους μιλάω, κάνουν κάποια assumptions τα οποία είναι σε τελείως λάθος βάση. Δίνουν δηλαδή τη μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση υποτύπου ακρίβειας ενός μοντέλου, αγνοώντας άλλα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά ενός μοντέλου, όπως αυτό της ερμηνείας και της εξήγησης του τρόπου με τον οποίο καταλήγει σε μια απόφαση, το explainability, του fairness, το κατά πόσο δηλαδή ένα μοντέλο αποδίδει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε υποομάδες ασθενών, είτε όσον αφορά το fairness ξεκίνησε με την έννοια της φιλής, του φίλου, αλλά στην περίπτωση της ιατρικής μπορεί να ομαδοποιηθούν οι ασθενείς βάσει κάποιων συγκεκριμένων κλινικών χαρακτηριστικών, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν το να έχει κάποιος μια μονολιθική θεώρηση, μαζεύοντας κάποιο συγκεκριμένο πεπερασμένο αριθμό ακτινολογικών εικόνων και έχοντας στη διάθεσή του ένα ground truth, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πολύ απλά υπάρχει μια σειρά από άλλες κλινικές παραμέτρους που βρίσκονται στο background και ενδεχομένως επηρεάζουν ταυτόχρονα πολλά πράγματα και οδηγούν πολλές φορές σε πολύ λάθος μονοπάτια την τεχνητή νοημοσύνη. Για να απαντήσω λοιπόν στο αρχικό ερώτημα, προφανώς και ο ρόλος του ανθρώπου και του ακτινολόγου ως domain expert είναι πρωταρχικός κατά την άποψή μου και όχι μόνο την προσωπική μου άποψη, αλλά και των περισσότερων που ζουν στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μιλάμε για την αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν μοντέλα, μηχανές και άνθρωποι πάνε χέρι-χέρι και ο καθένας από την πλευρά του βοηθάει στο να αποφευθούν τα λάθη του άλλου. Οι μηχανές έχουν πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ σε συγκεκριμένες μαθηματικές πράξεις. Οι άνθρωποι όμως έχουν άλλες ικανότητες που οι μηχανές ακόμα δεν έχουν. Και πάντα οφείλω να μιλώ για την τρέχουσα τεχνολογία. Γιατί μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, 50 χρόνια, ενδεχομένως όλα αυτά που συζητάμε να είναι απλά ιστορικά δεδομένα. Και ειδικά με την ταχύτητα με την οποία βελτιώνεται η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά για την συγκεκριμένη τεχνολογία που έχουμε σήμερα, αυτό που αποκαλείται narrow AI, νομίζω πως για πολλά χρόνια ακόμα θα πρέπει να πηγαίνουμε χέρι-χέρι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάσουν οι ακτινολόγοι και να πούνε «Α, okay, δεν βαριέσαι, αυτό θα έρθει πολύ αργότερα, άρα το αγνοώ, το βάζω στην άκρη». Σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να επενδύσετε το χρόνο σας στο να επιμορφωθείτε, να γίνετε πιο familiar, ακόμα και με την ορολογία. Γιατί πολύ απλά θα είναι όπως είναι ο υπολογιστής σήμερα. Αν κάποιος δεν γνωρίζει να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, είναι σαν να είναι ανάπηρος. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και συμβαίνει σιγά σιγά σε άλλες χώρες πιο γρήγορα, σε άλλες λιγότερο γρήγορα. Κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και να κάνει safeguard και τα αποτελέσματα τα οποία. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τεθεί από κάποιον. Το ChatGPT.
Ωραία. Αν λοιπόν κάποιος ρωτά το ChatGPT ερωτήσεις στις οποίες δεν έχει άποψη, δεν γνωρίζει το θέμα, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Γιατί πολύ απλά το ChatGPT μπορεί να τον πάει σε τελείως λανθασμένα μονοπάτια. Υπάρχουν τα λεγόμενα hallucinations, τα οποία βέβαια μειώνονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά υπάρχουν εκεί. Ή μπορεί να τον επηρεάσει προς κατευθύνσεις τις οποίες κανονικά δεν θα έπρεπε. Άρα με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε για το ChatGPT, θα σας πω χρησιμοποιήστε το. Με ποια έννοια? Με την έννοια του να επιταχύνετε κάποια πράγματα, αλλά έχοντας πάντοτε την κριτική δυνατότητα και ικανότητα να αξιολογείτε αυτό που σας σερβίρει το ChatGPT και κατά αντιστοιχεία και οποιοδήποτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αφενός το domain knowledge και αφετέρου το explainability το μοντέλο. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Ελπίζω να κάλυψα έστω κομμάτι της ερώτησης. Ευχαριστώ πολύ. Όλη αυτή η προβληματική είναι χρήσιμη, γιατί ο καθένας θα κρατήσει μια θέση πιο προσωπική απέναντι σε ένα τεράστιο όγκο γνώσης και πληροφορίας που λίγοι τον κατέχουν σε μεγάλο βαθμό όπως εσείς. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τους συναδέλφους στο κρατήριο ή για τους όσους μας παρακολουθούν? Okay. Προφανώς έχουμε μείνει όλοι με την ανάγκη να χάσουμε να ξανασκεφτούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία, για την παρουσία σας μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Φίλο για τα σχόλιά του. Και εύχομαι σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να σας ξανακούσουμε πάλι, κύριε Παναγκολά. Αυτή η εβδομάδα σας ακούσαμε δύο φορές. Ελπίζω να συμβεί και στο επόμενο εξάμεινο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σίγουρα αξίζει τον κόπο κανείς να επενδύσει και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι διαθέτετε χρόνο στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα για τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.